Κωνσταντίνα. Ε. Ετοιμάζεις την εκπομπή. Όχι, είναι χαλαρό. Τι κάνεις δηλαδή. Σκιτσάκια. Σκιτσάκια. Ο Πασούλης τώρα. Θα μας δείξεις. Ο Πασούλης θα πεθάνει πιο μπροστά για εγώ τώρα. Τον ακούω. Βιχάς σαν γαϊδούρι ρε πούστη. Μην καπνίζεις ρε πούστη, καπνίζεις. Σε φάει ο Τσίπρας τη σύνταξη μαλάκα. Τι αφήσεις τη γυναίκα σου ρε πούστη άμα πεθάνεις. Χρέη. Ωραία ανάμιση θα έχει. Όλη μέρα εδώ έχει και σαν και εμένα. Όλο στο σπίτι σε χαμούρα. Λοιπόν ναι. Θα μας δείξεις τώρα το κρυφό ταλέντο. Ποιο είναι το κρυφό ταλέντο, εσύ κάτω ταλέντο. Ε, όχι, εντάξει. Για να δω. Θα δούμε. Θα κάνω ληστεία. Θα κάνω ληστεία από έναν αρρωστήσιο. Ο Αλέφαντος στο γυμναστήριο του Πανελληνίου. Ξέρεις τι έχει γίνει, έτσι. Τι. Ένας παλίκαρος. Αυτός ποιος είναι τώρα. Ο Παπαγιανόπουλος ο Διονύσης. Ναι. Ένας παλίκαρος. Ναι. Η κόρη του ήθελε χείριση ανοιχτής καρδιάς και δεν του δίναν δάνειο ναι. Και πήγε έκλεψε τη Eurobank. Καλά την κάμισε. Το πιάσανε. Του κλάσανε τα αρχίδια. Και τον κάνανε τέτοιο. Τι τον κάνανε. Εξήγησε τι έγινε ναι. Και τον κάνανε καταδίκη με αναστολή. Έξω δηλαδή. Και τι έκλεψε ρε πούστη. Την Eurobank έκλεψε. Εγώ την Alpha Bank θα κλέψω άμα έχω κανένα πρόβλημα. Έχω και η πρόσβαση. Αλλά το γαμημένο είναι ότι κλείνουν οι πόρτες και μπλοκάρει. Πρέπει να πάρει μεγάλο όπλο και να πυροβολήσει το. Λοιπόν, τι άλλο έχεις ζωγραφίσει χθες από αυτά. Ο κόκκινος έξω από την Ένωση Συντακτών περιμένει την εισαγωγή του εις Μάτιν. Με τσιγάρο, πουρο, γραβάτα εδώ. Εδώ εμπνεύστηκε έναν άνθρωπο γεννημένο στα Τρίκαλα τη δεκαετία του 50. Έτσι, αυτή η φάτσα είναι μεταξύ Τρίκαλα Καρδίτσας. Ναι. Αυτή η βλαχόφατσα, το μαλλί του αυτό, χέτη παλιά. Παλιός, εδώ πόντιος αναποφάσιστος ψηφοφόρος στις εθνικές εκλογές. Και φυσικά πρώην ψηφοφόρος του Πασόκ. Μηταράς, αυταράς. Αυταράς. Μητάρας. Αυτάρας. Μουσάτος. Πρώην Καριόλη δηλαδή. Ζιβάνκο δεν έβαλες. Υπάρχει Ζιβάνκο εκεί. Πουλόβερ. Το έχεις ε. Άμπα. Με τα σκίτσα. Δεν το έχω. Το εξάσκησες ποτέ έτσι το... Μα όχι. Πριν την εκπομπή έχω λίγο άγχος να πούμε και... Εδώ τα αποτελέσματα. Εδώ έχω... Τα κείμενα μου. Μήπως πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο το θέμα, να κάνεις κανένα. Στους στίχους τα είχε, αλλά σβήστηκα. Στους στίχους ζωγράφισα. Στους στίχους ζωγράφισα. Ερχόταν το αφεντικό. Συνέχι είμαστε. Μας έχει τρελάει. Τι θες, του λέω. Να τρως 10.000 προστήματα από τις βρισιές ή να χαλαρώνω. Μάλιστα σκέφτηκε να μου φέρει εδώ ένα σάκο του box για να. Ξέρεις, πολλές αμερικάνικες εταιρείες στο εξωτερικό και τα λοιπά έχουν δημιουργήσει τέτοιες και στην Κίνα τους εργαζομένους τους έχουν μισή ώρα, τρία τέταρτα υποχρεωτική γυμναστική. Το ξέρεις αυτό. Αθλούνται. Γιατί βοηθάει. Ξύνες και τέτοια βέβαια. Βοηθάει και το μου. Δεν θα έφευγε. Δεν υπήρχε να έχει ένα σάκος του box να υπήρχε. Με ζωγραφισμένες κάτι φάτσες ξέρω εγώ του Μίρτσου, του Πεδρουλάκη ξέρω εγώ. Κάτι μπουκετίδια να πούμε. Είναι καλή προπόνηση. Μία ώρα πριν, μισή ώρα πριν, ένα διάδρομο εδώ να βάλει. Όλο το κτίριο δικό του. Κάνουμε σκίτσα εδώ. Κοίτα το Ζαΐριο. Ομορφιά, κοίτα. Φάει ομορφιά. Κοίτα το Ζαΐριο, ομορφιά το πούστη. Τι έγινε, μαλάκα, μεταγραφή. Θα πατώσει καμιά είδηση. Θα βγάλουμε κανένα φράγκο κι εμείς. Γαμημένε, 20 χρόνια μια είδηση δεν μας έδωσες, χαμούρα. Με το φραπέ και η συνέχεια. Χαμούρα. Ο άλλος εκεί, ο Μαμούθ. Εσύ, εσύ. Ο διχόμενος. Συνέχεια του Καράδαλης. Ρε ο Καράδαλης. Τι όχι ρε πούστη. Πού με συγκρίνεις με τον Καράδαλη.